Έχουμε πάρα πολύ ωραία εκπομπή και για σήμερα. Μέχρι να ετοιμαστεί το μοντέλο μας, θέλω να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και πάρα πολύ ωραία δώρα και σήμερα. Και έχουμε γενικότερα πολύ ωραία θέματα να σας δείξουμε. Άρια Δαμουλάκη εδώ κοντά μας, που σήμερα θέλει να σας απαρνηθεί εν όψη πλάτης. Πώς το λένε, αυτό είναι χειροποιητό, πώς το λένε, είναι βελονάκι. Χαιτητό. Για γύρνα λίγο να σε δω. Δεν είναι ωραία. Για να το δω, να τη δω λίγο, μπορώ. Α, παπα, τι πλάτη είναι αυτή, βρε παιδί μου, πω, πω. Μίλα έτσι σήμερα, μίλα με το πίσω σου. Λοιπόν, Άρια Δαμουλάκη εδώ από τη στήλη, το ξέρεις αυτό, έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Αμέσως μετά θα πάμε σε μια καταπληκτική έτσι μόδα λίγο να ξεσκάσουμε και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε με Σίλια Κατραλή με άλλο καταπληκτικό θέμα, κινηματογραφικό και θεατρικό και πάρα πολύ ωραίο, καλλιτεχνικό εικαστικό. Δηλαδή μπορείς να βάλεις μέσα τα πάντα, κατάλαβες, καλλιτεχνία γενικότερα. Τι κάνεις, πολύ ωραίο και το σκουλαρίκι σου σήμερα, είσαι πάρα πολύ ωραία, είσαι πολύ εντυπωσιακή. Φαντάζομαι βέβαια και για τους τηλεθέατες το πούμε ότι δεν πρόλαβες γιατί είχες κατευθείαν από τον Πλούταρχο. Και επειδή έπρεπε να προλάβεις να φτάσεις, λες τώρα πού να αλλάζω, ας πάω. Πολύ ωραίο. Εντάξει, ξεστήσου τώρα. Άφησε να πάρεις μια ανάσα, εκφράσου ελεύθερα. Λοιπόν, πριν μου πεις εσύ αυτά που θέλεις να μου πεις, να στείλουμε τους τηλεθεατές μας μέχρι το πανέμορφο Ναύπλιο. Εννοείται. Και στη μοναδική Ασίνη, εκεί ακριβώς όπου θα επισκεφτείτε τον Πολυχώρο Ζεις Εδώ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Γκολέμη που είναι δίπλα μας για άλλο ένα καλοκαίρι. Με πάρα πολύ ωραία δώρα, εντελώς δωρεάν, τρεις από εσάς. Θα ταξιδέψετε στο πανέμορφο Ναύπλιο, θα μείνετε στην καταπληκτική Ασίνη και στο Ζεις Εδώ. Έναν πολυχώρο καταπληκτικό που όλη τη σεζόν κυριολεκτικά 12 μήνες το χρόνο. Με πολύ ιδιαίτερα κτίσματα, μπορεί να φιλοξενήσει και τους πιο απαιτητικούς. Εκεί θα περάσετε καλά, θα κάτσετε τρεις μερούλες από εμάς εντελώς δωρεάν και από τον κύριο Γκολέμη βεβαίως. Και θα μας θυμάστε, γιατί εν όψη κρίσης, φίλε τηλεθεατή, εμείς θέλουμε να πάτε διακοπές. Ακούς, Σωτηρία Δουβαλέτα. Λοιπόν, η Σωτηρία θα πάει στον Ναύπλιο την άλλη εβδομάδα. Και εγώ θέλω. Να σε πάρει μαζί, να πας με τη Σωτηρία και το Σωτήρι. Ναι. Η Σωτηρία να πάρετε μαζί και την Άρια που θα πάτε στον. Γιατί την παίρνετε την Άρια παρέα. Λοιπόν, οπότε την επόμενη εβδομάδα εννοείται, αφού είμαστε τώρα στον αέρα, ότι θα φύγεις να πας ταξίδι με τη Σωτηρία στον Ναύπλιο. Σου δίνω πασαπόρτι για τρεις μέρες. Να πας να ξεκουραστείς, το ζεις εδώ. Να μου έρθεις ανανεωμένη. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για σήμερα όσον αφορά τα ταξίδια μας και πάμε να δούμε τι έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, λόγω ότι αυτές τις μέρες πηγαίνουμε όλοι μας σε ταβέρνες και τρώμε και θαλασσινά, έτσι, και εμπνεύστηκα από εκεί μπορώ να πω. Άρα η έμπνευσή σου είναι θαλασσινή. Έχει σχέση με ψάρι. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το πιράνχα. Όλοι μας το έχουμε ακουστά από την τηλεόραση, από έργα, από κινηματογράφους. Συνήθως τα ξέρουμε για τα ανθρωποφάγα ψάρια. Αλλά πρέπει να πούμε τι είναι το πιράνχας. Γιατί όλοι είμαστε γαντζωμένοι από μια φήμη που ουσιαστικά δεν είναι έτσι εξ ολοκλήρου. Όχι, είναι εν του μισού. Ναι, εν του μισού. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε καταρχήν, να πούμε ότι τα πιράνχας τα βρίσκουμε σε ποτάμια στην Νότια Αμερική. Επίσης σε λίμνες και σε ποτάμια στην Ασία. Ζούνε 25 χρόνια, μπορούν να μεγαλώσουν έως 45 εκατοστά, να φτάσουν μέχρι 3,5 κιλά. Πιστέψτε με, από ό,τι διάβασα και είδα μερικά ντοκιματέρ, μας λένε ότι, άσχετο με ότι ξέρουμε ότι είναι τα τρομακτικά τερατάκια του νερού, με τα κοφτερά σαγόνια. Είναι, λέει, όντως ισχύει ότι έχουν κοφτερά. Βέβαια, καλή, γι' αυτό λέγονται και πειράχνες. Σαγόνια και κόβουνε σαν ψαλίδι. Άμα πας μέσα σε ένα ενιδρίο, γιατί παλιότερα είχε μια θεία μου πειράχνες, όταν άνοιγε παιδιά το ενιδρίο για να βάλει με... Ξέρεις πώς πεταγόντουσαν, Γιάννη, με το που άνοιγε και βλέπαν το τέτοιο, πεταγόντουσαν, δεν πάει το μυαλό σου. Βέβαια υπάρχουν και μικρά, εντάξει, για το ενιδρίο και για το σπίτι. Ναι. Αλλά, εντάξει, οκ. Okay. Ουσιαστικά, αυτά τα ψάρια, θα σας πω ότι ζουν
Με δικά σου λόγια. Χιλιάδες χρόνια με ηθαγενείς κολυμπάνε μαζί. Δεν είναι λίγο έτσι τόσο τρομακτικά. Θα σας πω γιατί. Ουσιαστικά αυτά τα ψάρια είναι φοβητσιάρικα και λίγο ντροπαλά. Μόνο σε ακραίες καταστάσεις θα επιτεθούν. Και θα σας πω κιόλας λεπτομέρειες. Όλα θα σας τα πω. Όλα θα μας τα πεις. Απλώς σας τονίζω ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε... Τα φαντάζεστε. Τα φανταζόμαστε. Αυτά θα μας τα πεις. Εννοείται. Α. Τι. Να ξέρετε βέβαια ότι οι ηθαγενείς, εκτός ότι ζουν μαζί τους, τα τρώνε με... Ζουν και εκτός θαλάσσης τα ψάρια. Όχι, ενώ ζουν... πώς το λένε... Μπαίνουν στις λίμνες οι ηθαγενείς χρόνια, κολυμπάνε μαζί, ρε παιδί. Και τα πυράκια είναι και σε λίμνες. Αυτό εννοώ. Ναι, εννοείται, το είπαμε αυτό και αρχικά το είπαμε. Οι ηθαγενείς που λέτε... Τα τρώνε με μπανανόφλουδα, γιατί το θεωρούν, λέει, αφροδεσιακό αυτό το ψάρι. Τι λέει, ναι, και χρησιμοποιούν τα δόντια του, τα χρησιμοποιούν για τα βέλη τους. Γιατί είναι πολύ κοφτερά. Είναι πολύ κοφτερά. Και μάλιστα... Είναι καυτερά. Κοφτερά. Κοφτερά. Και θα ήθελα να είναι καυτερά, ξέρεις. Ναι, ναι. Επίσης... μπορείτε να δείτε και διαδικτυακά, έχω βρει ένα βιντεάκι που ένας χρησιμοποιεί το ψάρι όπως είναι, κανονικά ζωντανό και κόβει ένα καλάμι, ρε παιδιά. Αυτό τρελάθηκα, λέω, τόσο πολύ δυνατά είναι τα δόντια του. Και όμως, ναι, παρόλο το μέγεθός του, έχει τεράστια δύναμη η μασέλα του, να το πω και έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Τα πυράγχας έχουν το ίδιο σύστημα ανίχνευσης αίματος με το ίδιο του καρχαρία. Γι' αυτό μπορούν να ανιχνεύσουν εύκολα ένα αίμα. Επίσης, κυκλοφορούν σε κοπάδια. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε, αν ταξιδέψετε, ας πούμε, Βραζιλία... Να πάω να ρίξω μια ματιά. Θα δείτε ότι θα είναι σε κοπάδια. Δηλαδή, μπορούν να ταξιδέψουν μέχρι και 1000 και παραπάνω. Μαζί. Σε μια αναπαραγωγή τους, τα θηλυκά κάνουν 5.000 αυγά. Και οι αρσενικοί, τα πυράγχα στα αρσενικά, φυλάνε τη φωλιά, αλλά τη φυλάνε τόσο καλά, που εκολάπτονται σχεδόν το 91-92% από τα αυγά. Δηλαδή σχεδόν όλα... Σχεδόν όλα. Δηλαδή άμα κάνει 1000... Τα 980... 5.000 κάνει, καλέ. Λέω, άμα κάνει 5.000, τα 4.900 βγαίνουν. Ναι. Αν είναι δυνατόν, φαντάζεσαι, γιατί πήγαν να υπάρχει. Λοιπόν, θα σας πω όμως και... Καταρχήν να πούμε ότι τρώνε άλλα ψάρια, τα πυράγχας, έντομα. Έντομα, από πού τα βρίσκουνε? Τι να σου πω, εντάξει, όπως κάθονται στο νερό μάλλον, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, υπάρχουν τα έντομα των ποταμών. Στα ποτάμια δεν έχετε, σας έχουν τσιμπήσει έντομα? Ποτέ, έχετε πάει ποτέ βόλτα σε, πώς το λένε, στο Φαράγγι, ας πούμε. Στη Σαμαριά είχα πάει εγώ, αλλά δεν είδα πυράγχας. Δεν είχε. Ήταν στη Νότια Αμερική. Λένε του χρόνου να κατέβουν και από Ελλάδα. Να κατέβουν και από Κρήτη. Εγώ τα έχω καλέσει μετά το θέμα σου. Τα έχω τιμήσει ένεκεν. Ξέρεις ότι εμείς έχουμε καρχαρίες. Αμέ. Έχουμε καρχαρίες, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Και όμως πραγματικά. Και έχουμε και επιθέσεις ανθρώπων, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι, για τα πυράγχα μας. Για τα πυράγχα μας. Τι τρώνε? Έντομα και άλλα ψάρια. Οδηγούνται σε κανιβαλισμό, σε ακραίες καταστάσεις, δηλαδή να είναι νηστικά. Όταν είναι νηστικά, παιδιά, εκεί πέρα οδηγούνται να τρώγονται μέχρι και μεταξύ τους. Τρώνε άρρωστα. Είναι οι πυραγχομαχίες που λέμε. Ναι. Επίσης, όταν είναι νηστικά, τότε μπορεί να κάνουν επιθέσεις σε ζώα, όπως σε άλογα που θα κατέβουν στους ποταμούς να πιουν νερό, να ξεδιψάσουν σε άλλα ζωάκια. Σε άλογα. Ναι, άλογα δεν έχεις δει να ξεδιψούν σε ποταμούς. Ναι. Και όπως βάλει τη μουσούτα του μέσα, πάει ναι, κανονικά. Τι λες, ρε παιδί μου. Κι εγώ έμεινα λίγο άφωνη. Αλλά σου ξανάρθει. Που να σου πω και τη συνέχεια. Ναι. Επίσης, βέβαια, και τα άρρωστα ή τα πνιγμένα ή τα σκοτωμένα ζώα, όλα αυτά τα τρώνε. Δεν αφήνουν τίποτα. Καθαρίζουν όλο το ποταμό από αυτά. Λοιπόν, αυτοί
που κυνηγάνε τα πυράγχας, εκτός από τους ηθαγενείς που τα τρώνε και από άλλους που θέλουν να πειραματιστούν, να δουν και το είδος και αυτά, και που είναι γύρω στα 60 είδη περίπου και άνω. Αυτοί που είναι θηρευτές στα πυράγχας είναι ο κορκόδηλος, το δεύτερο λίγο θα σας φάνει. Δηλαδή όταν λες θηρευτές, δηλαδή τα κάνουν καλά αυτό που λέμε, τα φοβόνται τα πυράγχας. Τα τρώνε. Ο κορκόδηλος τρώει τα πυράγχας. Ο κορκόδηλος τρώει τα πυράγχας. Ναι, really? Ναι, μέχρι να ανοίξει το στόμα του, πώς μπαίνει καλέ το πυράγχας μέσα, έχει φύγει. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Όχι, πώς κοιτάνε μου πει. Λένε ότι οι μεγαλύτεροι θηρευτές του πυράγχας είναι ο κορκόδηλος, το δεύτερο που θα σας κουφάνει λίγο η χελώνα. Τι είπες? Ναι. Τι είπες? Τι? Χελώνα. Κουφάνηκα. Το πιστεύεις ότι η χελώνα τρώει το πυράγχας? Όχι. Και εγώ λίγο, μου φάνηκε λίγο κουφού που το διάβασα. Τι είπες? Έχω πόσο κουφού. Και το τρίτο. Τι? Να σου πω το... Και αυτό με κουφάνει. Του κουφού την πόρτα, όσα θέλεις. Πάρ' την πόρτα και φύγε. Και πήδα από το παράθυρο. Ναι. Μπορεί να πηδήξεις εσύ από το παράθυρο, έχει καλό. Μην πηδηχτείς. Όχι. Και τον άλλον από το παράθυρο. Άμα πηδήξω εγώ από το παράθυρο, σε ποιο θα πέσω πάνω, δεν λες. Αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ο τρίτος θερευτής είναι το δελφίνι, παιδιά, που τρώει τα πυράγχας. Και εγώ λίγο τα έπαιξα. Λοιπόν, πώς διαδόθηκε η φήμη των πυράγχας. Ουσιαστικά δεν το ξέραμε και από χτες αυτό. Μια στιγμή εξαπλώθηκε μια φήμη και το μάθαμε. Λοιπόν, τι είχε γίνει. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, ο Θεόδωρ, είχε πάει μαζί με δημοσιογράφους και έκανε ταξίδι έτσι ώστε να ανακαλύψει καινούργια είδη ζώων, μέρη καινούργια κλπ. Και είχε πάει στη Βραζιλία. Οι Βραζιλιάνοι, θέλοντας να τον εντυπωσιάσουν, επειδή ήταν αυτό που ήταν, του λένε, έχουμε κάτι ψάρια εδώ πέρα, τα οποία δεν τα έχετε ξαναδεί και τρώνε τους ανθρώπους. Και τους αφήνουμε τα κόκαλα. Λέει, αποδείξτε μου το. Οι Βραζιλιάνοι τι είχαν κάνει. Μέρες είχαν σε ένα μέρος του ποταμού βάλει δίχτυα, είχαν ρίξει χιλιάδες πυράγχας μέσα και τα ψάρια τα αφήσανε νηστικά. Παίρνουν λοιπόν τον Θεόδωρο, μαζί τον με τους δημοσιογράφους. Ναι, μαζί με τους δημοσιογράφους. Α, είχε και δημοσιογράφους. Και, ναι, πώς έγινε πανικό τότε σε πρωτοσέλιδα κλπ. Λοιπόν, πάνε εκεί πέρα, οι άνθρωποι κινηματογραφούσαν, κάνανε ελλείψη όλα τα πλάνα, όπου πήγαινε κλπ. Τον πήγανε στο μέρος που είχαν ρίξει τα πυράγχας. Ο πρόεδρος δεν ήξερε ότι είχαν βάλει δίχτυα και αυτά. Ρίξανε εκεί πέρα μία ζωντανή. Γελάδα. Τι ήταν εκεί, γελάδα, κατσίκα, δεν θυμάμαι τι, η οποία ήταν γεμάτο πληγές και έπεφτε το αίμα. Λοιπόν, φυσικό ήταν, εφόσον είχαν για μέρες νηστικά τα ψάρια, φάγανε το ζωντανό όπως ήταν ζωντανό και το αφήσαν με τα κόκαλα. Τι είναι, και τότε τρομοκρατήθηκαν όσοι το είδαν αυτό από κοντά. Και βγάλανε την όλη φήμη για τα τέρατα, τα ψάρια αυτά. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν εμπνευστεί πολλές ταινίες, τα θρίλερ όλα αυτά. Να πούμε ότι ζουν χρόνια με τους ηθαγενείς και κολυμπάνε, όσο και τώρα, αν μπείτε και βρείτε βίντεο, θα δείτε και τώρα, δηλαδή, ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει και έχουν πάει και κάναν την κίνηση να κάνουν μπάνιο με τα πυράγχας και μια χαρά, ούτε επίθεση, ούτε τίποτα. Για να γίνει μια επίθεση σε άνθρωπο, πρέπει να είναι πολύ ακραία η κατάσταση. Και οδηγείται σε κανιβαλισμό. Λοιπόν, αυτά, Αλεξανδρέ μου, είχα να σου πω για τα ψαράκια μας. Τι είπες? Για τα ψαράκια. Α, γιατί έχω κουφάτικα με το δεύτερο. Ψαράκια μας.
Δεν μου λες κάτι, εσύ τα φοβάσαι τα πυράνχας. Εγώ. Δηλαδή, εσύ το ενηδρίο σου δεν είχες ένα ενηδρίο. Ναι, αλλά δεν είχα πυράχας να σου πει. Τι έχει μέσα, τι είχατε βάλει, αδερφή σου δεν είχε ενηδρίο. Όχι. Το ενηδρίο που πήρες από εκεί και το έστειλες στην Κρήτη, ποιο είναι. Για Ιγκουάνα είναι αυτό. Δεν είναι για ψάρια. Είναι για Ιγκουάνα. Έχουμε όμως κάνει σαν πισίνα μπροστά και έχουμε χρυσόψαρα. Α, έχετε κάνει πισίνα για τα χρυσόψαρα. Ναι, και σε σχήμα καρδιάς. Α, την έχετε κάνει διακοσμητική. Ναι, με πέτρες θαλάσσιες, όλα αυτά. Ναι, τι πέτρα έχετε βάλει, Καριστού. Θαλάσσιες. Α, είχε θάλασσα εσύ και τι μάζεψε. Η μαμά μου. Α, βότσα, διάφορα έκανε. Πολλά χρυσό. Τώρα που είπε χρυσόψαρα, Γιάννη, άκου. Όταν ήμασταν μικροί, δεν πάει και πολύ παλιά, υπήρχε μία γούρνα, όπως πηγαίναμε στο σχολείο, υπήρχε ένα παλιό σπίτι κάπου, ρε παιδί μου, εκεί στη γειτονιά, κοντά στο σχολείο που πηγαίναμε, υπήρχε ένα παλιό σπίτι, στο οποίο αυτό σπίτι απ' έξω είχαν σαν γούρνες, ρε παιδί μου, πώς να το πω, σαν πηγαδάκι γούρνα, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, όπου αυτό ήταν γεμάτο χρυσόψαρα μέσα. Και πηγαίναμε με την απόχη και με σακουλίτσες, σαν παιδιά, και βάζαμε στη σακούλα, βάζαμε νερό και παίρναμε με τις απόχες μικρές. Και γεμίζαμε χρυσόψαρα και πηγαίναμε σπίτι και τα βάζαμε σε γυάλες και σε ποτήρια. Του είχαμε αδειάσει όλο το του ανθρώπου. Αλλά συνέχεια υπήρχαν χρυσόψαρα. Δηλαδή δεν είναι σταμάτησε ποτέ. Κάποια στιγμή δεν είχε νερό και νομίζω ότι πρέπει να υπήρχαν και αυτά ψοφίσανε. Ή τα άδειασε αυτός. Εμένα μου αρέσει το χρυσόψαρα. Επίσης μου αρέσουν πολύ οι γλύφτες. Καθαρίζουν τη γυάλα. Ναι, που πηγαίνουν με τα χείλια και κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουμε και εδώ πολλού. Έχω δει. Κάποιου έχω δει. Δηλαδή έναν. Ενηδρία, εντυπωσιακά, πολύ εντυπωσιακά. Πολύ. Ψάρια πολύχρωμα, ναι. Τα χρώματά τους παράξενα. Και κάποια ψάρια είναι και πάρα πολύ ακριβά. Έχω δει ψάρι να πουλιέται 550 ευρώ. Ένα ψαράκι τόσο, 550 ευρώ. Ας το καλό. Ναι. Φεύγε. Γιατί τα χρώματά του όπως πηγαίνει, ανάλογα που πέφτει το φως, αλλάζει χρώματα και κάνει φωσφοριζέ. Και αφήνει πίσω του κάτι σαν σκιά με την ουρά. Αλήθεια. Αφήνει πίσω του, πώς βλέπεις, παιδί μου, έτσι αυτό το λέιζερ. Είναι φοβερό. 550 ευρώ ένα ψάρι και το ενηδρίο είχε 100. Τώρα που θα πάμε Κρήτη, θα πάμε στο ενηδρίο Κρήτης που έχουν ένα τεράστιο. Έχω πάει και έχω κάνει γυρίσματα πάρα πολλά χρόνια πριν, αλλά θα πάω τώρα μαζί σου. Ναι. Επίσης έχω πάει σε ένα φοβερό ενηδρίο, παιδιά. Φοβερό, όχι μόνο ενηδρίο. Ένα τμήμα ήταν ενηδρίο, στο πάρκο το μεγάλο της Τενερίφης, στα Κανάρια νησιά. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που έζησα μέσα εκεί. Καταρχήν μπήκαμε στις 10 η ώρα και τελειώσαμε την περιήγηση 7.30 το απόγευμα. Και τα είδαμε περίπου όλα. Τεράστιο Γιάννη, με αυτοκίνητο πας να δεις τους γορίλες, με αυτοκινητάκι να δεις τα από εδώ τα από εκεί. Λέγεται Aqua Park Land, δεν θυμάμαι πώς. Και αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με τα ενηδρία, με τους καρχαρίες και τα πυράνχας, περπατάς και είσαι σαν μια διάλα στη μέση, όπου από πάνω σου βλέπεις τους καρχαρίες όσο είναι το τραπέζι και από πολύ κάτω ωραία. Εκατομμύρια ψαράκια που πάνε μαζί τους και από κάτω καρχαρίες οι οποίοι πολλές φορές από την τρέλα τους όταν περπατάνε και τα βλέπεις και περπατάς πάνω, λες σαν τον πατάς στο καρχαρία, νομίζω ότι θα βρει αυτός και ακούς κάτι ή εκεί με τις, φάλαινες, άκουγε συνέχεια αυτό το που κάνει φάλαινα, αυτό το δεν υπάρχει. Εκεί βέβαια που εντυπωσιάστηκα, θα σας στέλνω να το δει και η κόρη σου Γιάννη, το έχω όλο βίντεο. Εκεί που εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ ήταν με τους μπιγκουίνους. Όταν μπήκαμε σε ένα δωμάτιο που ήταν σαν να είμαστε στην Αλάσκα, πάρα πολύ κρύο, μας δίνανε και ειδικά ζακετάκια και υπήρχαν εκατομμύρια μπιγκουίνοι να περπατάνε, να φιλιώνται, να πέφτουν από πάνω σου, να περπατάνε μπροστά σου γρήγορα. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακό. Θα σας πάω του χρόνου. Του χρόνου να είστε προετοιμασμένοι να σας πάω ένα ταξίδι στην Τενερίφη. Θέλω πολύ να ζήσω κάτι. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρια Δαμουλάκη, με τα ψάρια σου σήμερα. Φάτε μάτια ψάρια και κιλά περίδρομο. Αν δεις βέβαια στον ύπνο σου ψάρι, είναι λαχτάρα. Ανάλογα βέβαια πώς θα το ερμηνεύσεις και ποιος θα το δίνει και κατά πόσο θα το φας. Μπορείς να αποχωρήσεις πάλι με τον τρόπο με τον οποίο ήρθες. Γύρινα σε παρακαλώ, μέχρι να κάνω εγώ το ιόν μου. Αυτή ήταν λοιπόν η Άρια Δαμουλάκη. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με μια μόδα καταπληκτική και κλείνω αυτή την εκπομπή με Σίλια Κατραλή. Μη λείψει κανείς.